Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος σήμερα θα σας πάνε εκεί όπου είναι η ρίζα της γλώσσας μας και εκεί όπου θα πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε. Λέμε και ξαναλέμε πολλές φορές και το έχετε ξανακούσει ξανά και ξανά από πάρα πολλούς ότι τα αρχαία ελληνικά δεν είναι μια πεθαμένη γλώσσα φυσικά όπως κάποιοι θέλαν να πούν. Δεν είναι μια γλώσσα η οποία δεν μιλιέται και σήμερα. Το 30-40% των λέξεων το χρησιμοποιούμε ακριβώς από την εποχή του Ομήρου. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα σημαντικότερο από όλα αυτά. Όποιος ασχολείται, μιλάει, γράφει με τα αρχαία ελληνικά, με τον όποιο τρόπο ασχολείται με τα αρχαία ελληνικά, βοηθάει περισσότερο τον εαυτό του, τον εγκέφαλό του να κάνει περισσότερες συνάψεις, να είναι καλύτερος, να είναι ταχύτερος, να είναι αυτό που λέμε σε κάθε περίπτωση πιο λαϊκά, πιο απλά, εξυπνότερος. Εξυπνότερος γιατί κάνει περισσότερες συνάψεις. Αυτό σημαίνει είμαι εξυπνότερος. Κάνω πιο πολλά από ό,τι κάνει κάποιος άλλος. Για όλα τούτα υπάρχει μία και μοναδική όμως διδακτορική διατριβή στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ενώ θα έπρεπε κάθε χρόνο να βγαίνει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε τέτοιες, και είναι αυτή εδώ που κρατάω στα χέρια μου. Εδώ, τη βλέπετε. Η επίδραση της γλώσσης, της αρχαίας ελληνικής γλώσσης στην ψυχαδιανοητική ανάπτυξη των παιδιών. Δηλαδή, όχι μόνο για τους ενήλικες, που κάνει καλό, αλλά και τα παιδιά μας την ώρα που πάνε σχολείο. Συγγραφέας αυτής εδώ, της έρευνας που έχω εδώ, που είναι και πολυσέλιδη όπως βλέπετε, είναι η κυρία καθηγήτρια και φίλη μου, που έχω εδώ πέρα σήμερα απέναντί μου, η Ειρήνη η Μαυροπούλου, και για το φλέγον θέμα αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Γεια σου Ειρήνη μου. Χαίρετε. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Και εγώ χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πονάει πάρα πολύ το θέμα σου. Καταρχήν, είσαι μοναδική που το έχεις κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άλλο, κάτι άλλο στα ελληνικά δεδομένα. Δεν υπάρχει, δεδομένα. Γιατί αυτό έγινε και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή σε παιδάκια πολύ μικρής ηλικίας. Οπότε στην Ελλάδα είναι μοναδικό. Δηλαδή η χώρα που μιλάει τη γλώσσα για την οποία έχει γίνει αυτή η έρευνα δεν έχει κάνει άλλη τέτοια έρευνα. Κανονικά πρέπει να συνεχιστεί, γιατί αυτή η έρευνα έγινε το 12, όπως το λες, αλλά από το 12 ως τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια πλέον, ούτε εγώ το κατάλαβα. Και θα υπάρχουν και νεότερα δεδομένα, ίσως με νεότερες τεχνολογίες ή εξελίξεις ή πράγματα. Και στο εξωτερικό πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, γιατί μία δεν μπορεί να ανταλλάξει όλα, είναι μεγάλο το θέμα. Όπως είπες και στον τίτλο, μιλάμε για την ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του παιδιού, και ψυχική και διανοητική. Είναι τεράστιο το εύρος. Πάμε λίγο. Τι ακριβώς λέει αυτή εδώ η μελέτη που έχει εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών? Λοιπόν, τι ακριβώς λέει? Τι λέει? Πολύ απλά, για να ξεκινάμε έτσι, ο γενικά, λέγοντας ότι η γλώσσα επηρεάζει τα πάντα. Γι' αυτό λέμε ψυχοδιανοητική ανάπτυξη, και τον ψυχισμό μας και τη διανοητική ανάπτυξη και την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η γλώσσα είναι το πάνω. Χωρίς τη γλώσσα δεν σκέπτομαι, όλα μέσω της γλώσσης. Μεγάλο εργαλείο. Μεγάλο εργαλείο. Οπότε λοιπόν αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα αν είναι ποιοτική η γλώσσα, δεν θα επηρεάσει πολύ περισσότερο όλους τους τομείς. Προφανώς. Προφανώς. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο πάμε να δούμε. Λοιπόν, οπότε η αρχαία ελληνική, κατά γενική ομολογία, είναι η πιο πλούσια γλώσσα και ποιοτική. Έχει μουσικότητα, ακρίβεια, έχει μεγάλη παραγωγική δύναμη, έχει τεράστιο πλούτο, δηλαδή έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν θα τα βρούμε όλα μαζί σε μία γλώσσα. Mm-hmm. Και λόγω και χρήσης της για χιλιάδες χρόνια, με ποια να συγκριθεί, με τα αγγλικά, με τα γαλλικά που είναι 500 ετών, όταν είναι χιλιάδων χρόνων η ελληνική. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε σε κάτι ιδιαίτερο, και μόνο ότι ομιλείται και καλλιεργείται και χρησιμοποιήθηκε από μυαλά όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, σημαίνει ότι έχει εκ των πραγμάτων κάποια χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι άλλες ακόμα. Mm-hmm. Πες μου κάτι. Αυτό σημαίνει ότι όποιος μιλάει ή ασχολείται με την ελληνική, με αρχαία ελληνική, δηλαδή διαβάζει στα αρχαία ελληνικά ένα κείμενο αντί να περιμένει να το δει σε απόδοση στα νέο ελληνικά, και μόνος του, στο σπίτι του, σημαίνει ότι δουλεύει περισσότερο το ψυχοδιανοητικό το επίπεδο. Ναι, δηλαδή το ένα ενός εργαλείου που είπαμε νωρίτερα. Άρα έχω ένα ποιοτικό εργαλείο. Ας το φανταστεί κανείς και στον υπολογιστή του που θέλει ένα καλύτερο πρόγραμμα, λέμε, για να τρέξεις ή να κάνεις πιο σύνθετες εργασίες. Έχω λοιπόν ένα εργαλείο. Από την άλλη, τώρα μου επιτρέπει η γνώση της αρχαίας ελληνικής να διαβάσω από το πρωτότυπο τα αρχαία ελληνικά κείμενα.
Και εκεί συμφωνούμε όλοι ότι δεν μπορείς να διαβάσεις τον Πλάτων από μετάφραση. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται να διαβάσεις τον Όμηρο από μετάφραση. Mm-hmm. Την ιστοριούλα θα καταλάβεις, αλλά πρέπει από το πρωτότυπο. Το ξέρει και ο κόσμος, ακόμα και από τον Παπαδιαμάντη που βλέπετε τον τελευταίο καιρό όλοι. Και στα θέατρα έχουμε ευτυχώς πολλές προσπάθειες να ακούσουμε και Βυζίνο από το πρωτότυπο όμως. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε μια τάση να τους απλοποιήσουμε. Mm-hmm. Αλλά αν χάσεις τη γλώσσα, χάνεις ένα πολύ μεγάλο μέρος. Βέβαια, ευτυχώς αυτή η τάση λίγο-λίγο φεύγει και ξαναεπανέρχεται το αυθεντικό κείμενο, το πρώτο κείμενο. Είναι πολύ ευχάριστο ότι βλέπουμε, γιατί το βλέπουμε εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, για να διαβάσει κανείς τον Πλάτο, να διαβάσει Αριστοτέλη, να διαβάσει Όμηρο, όλους τους μεγάλους. Τραγωδίες, τι να πρωτοθυμηθώ, χρειάζεται τα αρχαία ελληνικά. Αυτό γίνεται ακόμα και στο εξωτερικό. Διδάσκονται αρχαία ελληνικά, μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και συνομιλούν και στα αρχαία ελληνικά. Κάτι που δεν το κάνουμε στην Ελλάδα, γιατί έχουν καταλάβει ότι τη γλώσσα πρέπει να τη μιλήσεις. Δεν είναι μόνο να κατανοώ τις λέξεις. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στο εξωτερικό, πολλές ομάδες οι οποίες συνομιλούν, κάνουν συνέδρια, συναντώνται για να μιλήσουν αρχαία ελληνικά. Καλλιεργούν πολύ και τον προφορικό λόγο. Εμείς δυστυχώς είμαστε ακόμα στο γραπτό και επιμένουμε και θα το χάσουμε και αυτό. Ναι, δηλαδή θες να πεις ότι την ώρα που διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά μέσα στην τάξη, δεν μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους στα αρχαία ελληνικά, αλλά να κάνουν μια ερώτηση, να απευθύνουν μια ερώτηση. Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Να απευθύνουν μια ερώτηση στη δασκάλα. Έτσι, ή να μιλήσουν μεταξύ τους στα αρχαία ελληνικά, απλώς μόνο ότι λέει το κείμενο και μάθε μου τη γραμματική. Μια εξήγηση. Ναι. Εμείς φιλοξενήσαμε από τη Νέα Υόρκη έναν οργανισμό, οι οποίοι δίδασκαν αρχαία ελληνικά, ήρθαν στην Ελλάδα και ο δάσκαλος έκανε μάθημα στη σχολή μας, δίδασκε και μιλούσε στα αρχαία ελληνικά στους παθητές. Αφού τους διδάσκει αρχαία ελληνικά, μιλούσε αρχαία ελληνικά. Όπως τα αγγλικά που βλέπουμε. Είναι σαν να μου πεις, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Κάποιος να κάνει μάθημα αγγλικών και να μιλάει γαλλικά. Και να μιλάει, ναι, ακριβώς. Ενώ στην Ελλάδα δεν γίνεται ποτέ, ούτε στο πανεπιστήμιο το βιώσαμε, να ακούμε λόγο αρχαίο, ζωντανό. Mm-hmm. Κάνουν καλύτερη δουλειά από εμάς στο εξωτερικό. Τους ενδιαφέρει για πραγματικά να μάθουν. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Θα πω και δυστυχώς. Ένα παιδί. Εδώ τι είδατε, ένα παιδί το οποίο μαθαίνει αρχαία ελληνικά από το δημοτικό σε σχέση με ένα παιδί που δεν μαθαίνει αρχαία ελληνικά από το δημοτικό. Ποιες είναι οι διαφορές που είδατε εδώ στην έρευνα? Αυτό εμείς τώρα επιχειρήσαμε, να συγκριθούν δύο ομάδες. Η μία ομάδα ήταν παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού, η μία ομάδα διδάχτηκε αρχαία ελληνικά, 1-2 ώρο την εβδομάδα με τη μέθοδο... Μόνο? 1-2 ώρο, ναι, δεν θέλουμε παραπάνω. Γιατί μιλάμε ελληνικά, είναι μητρική γλώσσα. Όπως είπες, δεν είναι νεκρή τα αρχαία ελληνικά. Ένας ξένος μπορεί να θέλει πολλές ώρες εμάς. Αυτό το λίγο χρειάζεται για να συνδέσουμε τα νέα ελληνικά με τα αρχαία, να δούμε τι άλλαξε. Λίγα πράγματα έχουν αλλάξει. Πώς σύνταξη... το είδωρο έγινε υδραυλικός. Πώς η ναύση δεν λέγεται, αλλά λέγεται ναυτικός. Δεν λέμε ναύση, λες ναυτικός. Ναι. Δεν είναι και τόσο τρομερό. Ναι. Ακόμα και στη σύνταξη δεν είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές. Ούτε στη γραμματική είναι τόσο μεγάλες όπως φαίνονται. Νομίζουμε ότι είναι μεγάλες γιατί είναι ο τρόπος που διδάσκεται στο γυμνάσιο. Δεν συνδέονταν τα αρχαία με τα νέα ελληνικά. Δηλαδή, άλλοι φιλόλογοι ήταν στα αρχαία, άλλοι ήταν στα νέα. Τα δύο μαθήματα δεν συναντώνται. Εδώ λοιπόν, αν δούμε τι άλλαξε, είναι λίγα αυτά που άλλαξαν. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με 1-2 ώρο την εβδομάδα, έχουμε και τη μέθοδο γιατί είναι βιβλία γραμμένα ειδικά για τα παιδιά, γιατί δεν υπήρχε και αυτό. Εκεί, οπότε θέλω να πω, με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων, σε 2 ώρες, με 2 ώρες τα παιδιά είδαμε ότι παρουσίαζαν μεγάλη. Διαφορά, στατιστική διαφορά, μπορούσαμε δηλαδή να το μετρήσουμε και στατιστικά, γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι που ο δάσκαλος το παρατηρεί, αλλά δεν μετριέται. Μετρήθηκε. Μπορούσαμε στατιστικά να έχουμε αποτέλεσμα και βλέπαμε λοιπόν να ωφελούνται στην ορθογραφία, στη γραμματική, στη σύνταξη, στο λεξιλόγιο, όλα αυτά μαζί είναι το γνωστικό. Το περιμέναμε ότι θα ωφεληθούν στο γνωστικό. Αλλά από εκεί και πέρα όμως το γνωστικό μέρος επηρεάζει τον άνθρωπο, όχι μόνο καθαρά σε γνώσεις, γι' αυτό λέμε ψυχοδιανοητικό. Από το διανοητικό επηρεάζεται και ο ψυχισμός. Εμείς δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε, γενικά είναι μεγάλο θέμα τώρα το ψυχο, έτσι. Οπότε περιοριστήκαμε στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας. Και τι μας έδωσε αυτό? Και είδαμε λοιπόν ότι και εκεί είχαμε στατιστικό σημαντική διαφορά. Μπορούσαμε να μετρήσουμε δηλαδή σε ηθική ανάπτυξη και κυρίως, επειδή ήταν μικρό το διάστημα, 5η-6η δημοτικό, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι να βρεις ότι ένα άλλο στάδιο, αλλά έβλεπες σταθερότητα σε αυτό που έλεγε και πίστευε. Μάλιστα. Ενώ τα άλλα παιδάκια, επειδή τα εξετάσαμε στην αρχή, το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, δεν ήταν σταθερή η θέση τους.
Ενώ αυτά δηλαδή έχουν μάθει και να σκέπτονται, να αιτιολογούν, να επιχειρηματολογούν. Οπότε έχουν μια σταθερότητα σε αυτό που πιστεύουν. Όπως ακριβώς είναι οι προτάσεις που μαθαίνουν μέσα. Ποια πρόταση είναι αιτιολογική, ποια πρόταση είναι επιχειρηματολογική, ποια πρόταση είναι εφικτική. Ξεκαθαρίζουν όλα στο νου. Οπότε το, από το γνωστικό το ξέρουμε και γενικώς, ξαναλέω, δεν είναι ότι τα ερευνήσαμε σε αυτά τώρα. Το ξέρουμε ότι το γνωστικό επηρεάζει και την ηθική ανάπτυξη ενός ανθρώπου και το είδαμε και στην πράξη. Γιατί εκτός από τη γλώσσα έχουμε και αυτά τα κείμενα που είναι μοναδικά, δηλαδή ένας μύθος του Εσώπου. Είναι τρεις γραμμές. Αυτό το περίφημο η Αλεπού που δεν φτάνει τα σταφύλια και λένε κρεμαστάρια. Αυτό μέσα σε τρεις γραμμές έχει 3-4 επιμύθια. Δεν είναι μόνο ένα. Δηλαδή μπορείς με το παιδί να κάνεις πολύ σημαντικές συζητήσεις. Τι κάνω όταν δεν επιτυγχάνω το στόχο μου? Απογοητεύομαι? Όχι. Προσπαθώ πάλι? Δεν προσπαθώ? Στο τέλος τι κάνω? Βλέπουμε την Αλεπού να λέει ψέματα στον εαυτό της, όχι στους άλλους. Δηλαδή συνήθως το πρώτο είναι, μπορεί να απογοητευτώ, μπορεί να πω ψέματα στους άλλους, να το κρύψω από τους άλλους. Φτάνει σε σημείο να λέει ψέματα στον εαυτό της, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ήταν άλλα ζωάκια δίπλα. Mm-hmm. Και αυτό πολλές φορές δεν το παρατηρεί κανείς, φαίνεται στο πρωτότυπο φαίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή διαβάζω το μύθο και από μεταφράσεις, και απλώς λέει ότι το είπε. Δηλαδή πώς να σας πω, ανοίγει τόσα θέματα που μας δίνει την ευκαιρία με το παιδί να συζητήσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο θα μάθει, θα διδαχθεί μόνο 2 ώρες αρχαία ελληνικά, για να το συνοψίσω, mm-hmm. στο σχολείο του, μόνο 2 ώρες, την εβδομάδα 2 ώρες, μόνο, όχι τη μέρα. Ναι. Ναι. Θα γίνει καλύτερο στην ορθογραφία, θα γίνει καλύτερο στη γραμματική, θα γίνει καλύτερο πλούσιο, στην που επηρεάζει έκθεση. Όλο το νοητικό λεξικό, επηρεάζει ακριβώς. Τα πάντα. Όλα αυτά δηλαδή θα αυξήσουν τη συνάψη στον εγκέφαλο, έτσι. Δηλαδή με λίγα λόγια. Έτσι, ακριβώς. Αυτό που είπα από την αρχή. Αν δείξουμε 1-2 εικόνες από το διδακτορικό, θα καταλάβουν. Δηλαδή, θα δείτε τη γραμμή, ας πούμε, πώς ανεβαίνουν αυτά τα παιδιά, mm-hmm. και μας δείχνει ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουν έτσι. Δεν είναι μόνο ότι εκείνη τη στιγμή βρέθηκαν καλύτεροι από τους άλλους, γιατί έχει κατανοήσει. Mm-hmm. Ξέρει δηλαδή ετυμολογεί, ξέρει να αναλύει τις λέξεις, ξέρει να σκέπτεται. Οπότε έχει πάρει ένα δρόμο που θα το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Ακριβώς αυτό το έχει. Δεν πολύ είναι μόνο μεγάλη γνώσεις. Είναι οι βάσεις δηλαδή για όλη σου τη ζωή. Mm. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και να βάλουμε τα αρχαία ελληνικά από τον νηπιαγωγείο και όχι να βάλουμε αγγλικά αυτό στον νηπιαγωγείο. Πρέπει να καταλάβει κανείς. Και το μότο εμάς, ας πούμε, στο σχολείο είναι του Ηρακλήτου φράση ότι δεν μας ενδιαφέρει η πολυμάθεια, αλλά η πολυνοή. Δεν είναι να μάθω κάτι παραπάνω, γιατί σου λέω όλους, ας μάθω τρεις γλώσσες, ας μάθω και λίγο ζωγραφική και λίγο τ' άλλο. Εντάξει, ωραία είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μάθει να σκέπτεται. Mm-hmm. Και για να σκέπτεται, η ελληνική γλώσσα σου δίνει αυτό το εργαλείο. Είπες για τη σχολή, καιρός να το πούμε, σε ποια σχολή γίνονται αυτά εδώ πέρα σήμερα? Τώρα εδώ στην Αθήνα η σχολή μας λέγεται Φρονήν, γιατί μας ενδιαφέρει φρόνηση. Mm-hmm. Και επειδή, όπως σας είπα, είναι η βάση. Δηλαδή, πρώτα αναπτύσσεις το γνωστικό μέρος και τη φρόνηση, και από τη φρόνηση μετά μπορείς να περάσεις και στα άλλα στάδια. Και η σχολή είναι στο Φυσείο, δίπλα ακριβώς από το σταθμό, ναι. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς κουράστηκα, δεν ξέρω ποια συγκοινωνία να πάω. Είναι στο κέντρο. Ή πώς θα φτάσω εκεί, ναι, πέρα. Είναι στο Φυσείο, τα παιδιά αντικρίζουν κάθε μέρα τον Ιερό Βράχο. Πηγαίνουμε πολύ εύκολα στους αρχαιολογικούς χώρους με τα πόδια. Θέλουμε δηλαδή να βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Και έχω προσωπική εμπειρία με τα παιδιά σου, τα παιδιά σου, ξέρεις, τόσα παιδιά πια, που πόσο έξυπνα είναι, πόσο συμμετέχουν στις εκδρομές, πόσο βλέπουν. Βλέπεις εκδρομές, το βλέπεις. Και στη σχολή όταν έρχεσαι, πώς λάμπουν τα μάτια. Βλέπεις τη διαφορά σε σχέση με κάποια άλλα παιδιά. Χαίρονται, αντιλαμβάνονται. Και υπάρχουν και τα βιβλία που έχεις γράψει, τη σειρά Διαλεχθόμενο Ελληνικός. Παρουσίασέ μας τα ένα-ένα για να τα δούμε. Να τα δούμε ανέλικες. Πρώτα γράφτηκε η μέθοδος, γιατί χωρίς μέθοδο πώς θα διδάξουμε τα αρχαία ελληνικά και τι να μετρήσουμε. Είναι σημαντικό να έχουμε μία μέθοδο, γιατί δεν υπήρχε στην Ελλάδα κάτι. Όταν το ξεκινήσαμε εμείς, δεν υπήρχε βιβλίο, δεν υπήρχε μία μέθοδος. Πώς θα διδάξεις σε παιδάκια μικρά αρχαία ελληνικά? Νηπίων προπαιδεία. Και λέγεται. Φτάσαμε και, ναι, και στα νήπια, γιατί είδαμε ότι και με τα νήπια πολλά πράγματα μπορούμε. Έχουμε πολλή δουλειά και τα βοηθάει πολύ και το χαίρονται. Οπότε ξεκινάμε με τα νηπιάκια, τα οποία έχουν το δικό τους πλέον βιβλίο. Και το σημαντικό είναι η ετυμολογία, ναι. Εδώ σε αυτές τις ηλικίες, που θα τα βοηθήσει να έχουν και πλούσιο λεξιλόγιο. Δηλαδή όταν μαθαίνει το υπό και καταλαβαίνει τι σημαίνει το υπό, μετά θα ακούσει υπόγειο, θα ακούσει υποβρύχιο, θα φορέσει τα υποδήματά του, χαίρεται που καταλαβαίνει τις λέξεις, χαίρεται που και μόνο του τα αναλύει. Όταν πάει στην πρώτη δημοτικού θα γράψει πολύ πιο εύκολα, θα διαβάσει πιο εύκολα, η ορθογραφία του θα είναι καλύτερη, γιατί την ώρα που γράφει υποβρύχιο ξέρει τι γράφει.
Μετά έχει δει τον ύπο και έχει καταλάβει άλλο πράγμα ο ύπος. Οπότε βοηθάει σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό ξεκινάμε από τα νήπια, ώστε στην πρώτη δημοτικού θα ξεκινήσει πολύ καλά αυτό το παιδάκι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το βιβλίο έχει και, και ένα CD για να ακούει το παιδί, γιατί είναι πολύ σημαντική και η ακρόαση. Και όχι να βλέπει, δεν θέλουμε DVD, αλλά σε αυτή την ηλικία να ακούει. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτές τις εποχές που αυξάνονται τα παιδιά με δυσλεξίες, δυσμαθίες, έτσι κλπ. Ναι. Είναι πολύ πάρα σημαντικό. Πολύ. Ναι. Όπως βλέπουμε εδώ το F με τόσες πολλές λεξούλες από F, αλλά δεν το εξηγεί κανείς ούτε σε όλο το δημοτικό ότι το F σημαίνει κάτι το καλό, ώστε να γράψει σωστά με τα λέξεις. Ο ευγενικός είναι από καλή οικογένεια. Λέμε ευχαριστώ όταν μου κάνει μια καλή χάρη ο άλλος και του λέμε ευχαριστώ. Οπότε το F θα γράψει ευχαριστώ σωστά, δεν το γράψει με φι. Και ξέρει όταν το λέει γιατί το λέει, ξέρει και να το γράψει, δεν θα κάνει λάθος, χωρίς κόπο. Mm-hmm. Είναι η ετυμολογία πολύ σημαντική. Έτσι δεν θα μπερδευτεί ποτέ με την εξαπλουστευμένη σημερινή ορθογραφία που είναι ανορθογραφία κλπ. Έτσι. Εκεί έχουμε και ένα πρόβλημα, διδάσκεται τη γραμματική και υπάρχει και μια τάση. Οι γραμματικές, η αντιμετώπιση γλώσσας είναι περιγραφική στο σχολείο. Δηλαδή, αυτή είναι και η επίσημη δήλωση του σχολικού προγράμματος. Ότι εμείς στο σχολείο θέλουμε να περιγράψουμε στο παιδί τη γλώσσα. Οπότε, τι του λέμε, ότι ξέρεις, είναι ο άνθρωπος και του ανθρώπου. Το περιγράφω. Δεν το ερμηνεύω. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ερμηνεύουμε. Γιατί κατέβηκε ο τόνος, γιατί είπαμε ο άνθρωπος του ανθρώπου, γιατί αυτό το γράφω με όμικρον και το άλλο με ωμέγα. Γιατί αυτό έτσι, είναι ερμηνευτικός ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε. Και αυτό γίνεται γιατί έχουμε τα αρχαία ελληνικά. Για να ερμηνεύσεις πρέπει να πας πίσω στον χρόνο. Επειδή το σχολείο λοιπόν δεν διδάσκει αρχαία ελληνικά, αναγκαστικά απλώς περιγράφεις το παιδί και δεν του εξηγεί. Οπότε και σε παπαγαλία θα καταλήξει. Γιατί να γράψω το χαίρετε, βλέπετε εδώ, του το δείχνουμε το χαίρετε με αλφαγιώτα. Γιατί είναι η χαρά. Αυτό το απλό δεν μπορεί να το κάνει ένα παιδάκι αν δεν το εξασκηθεί. Όταν λέει χαίρετε, δεν ξέρει τι σημαίνει χαίρετε. Το λέει έτσι. Ρωτήστε με τα παιδιά σας, θα πει έτσι, χαιρετάμε. Και γιατί λέμε χαίρετε και ποια είναι η διαφορά το χαίρετε με το γεια, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Οπότε λοιπόν, το πρώτο εργαλείο είναι ετυμολογία. Σιγά σιγά ερμηνεία για όλα. Γιατί το γράφουμε έτσι, γιατί το λέμε έτσι, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το άλλο. Και πολύ σημαντικό είναι... πολύ σημαντική η μουσικότητα που έχει η ελληνική γλώσσα. Μια και έδειξε το θέμα του εγκεφάλου, η μουσική επηρεάζει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Το ξέρουμε. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο η μουσική να παίξω πιάνο ή να ακούσω πιάνο. Φανταστείτε να είσαι μια γλώσσα μουσική. Είναι σαν όλη μέρα να είσαι μέσα σε μια μουσικότητα. Πιάνο, σε μια συναυλία. Σε μια συναυλία. Πιάνο θα ακούσεις μισή ώρα την ημέρα. Αν ακούσεις. Ενώ όταν ανεβοκατεβάζεις τον τόνο της φωνής σου, προφέρεις το θαυμαστικό, προφέρεις όλα το ερωτηματικό, την τελεία, το κόμμα, παίρνεις τις ανάσες σου, οπότε αλλάζει ο ρυθμός σου, γίνεται ποικίλος, την οξία, τη βαρία, την περισπομένη, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Τα συζητάμε, τα παιδιά τα κατανοούν, μιλάμε για τις αναπνοές, όπως είπες, τα πνεύματα, τους τόνους, οι αρχαίοι, δεν το λένε τονισμό αυτό, το λένε προσωδία. Προσωδία. Άδο δηλαδή, τραγουδό. Ναι. Όλα αυτά τα σημαδάκια, οι τόνοι που κάποιοι τα θεωρούν περιτά. Αυτό είναι το τραγούδι της γλώσσης που είναι ό,τι πιο σημαντικό και το έχουμε δει πλέον γιατί όπως είπες με έρευνες στον εγκέφαλο φαίνεται πόσο πολύ επηρεάζει η μουσική. Καταρχήν επηρεάζει την μνήμη. Έχουν πολύ πιο ισχυρή μνήμη αυτά τα παιδιά, μνημονική συγκράτηση. Mm-hmm. Εμείς δεν ελέγξαμε τη μνήμη γιατί δεν είχαμε τα εργαλεία στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχει τρόπος και στο εξωτερικό γίνονται τέτοιες έρευνες. Μα να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να το πεις. Είναι αστείο να συζητάμε ότι ένα παιδί που θα δει το F θα καταλάβει ότι όλες οι λέξεις μετά που έρχουν με το F δείχνουν κάτι καλό. Δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλη χωρητικότητα μνήμης για να το καταλάβεις αυτό. Ξέρεις το F και τελειώνει η υπόθεση. Τελειώνει. Όπου το βλέπεις λοιπόν, κάνεις πας πολύ πιο γρήγορα στα πράγματα. Γιατί οι λέξεις αυτές, τα μικρά αυτά κομμάτια, οι ρίζες που λέμε, σου δίνουν ολόκληρες γενιές, ολόκληρες κατηγορίες λέξεων και προχωράς. Εκεί που κάποιος άλλος σκέφτεται τώρα τι είπε αυτός. Έτσι. Να αναλύσει πώς να το γράψω, να το γράψω με φ, με ύψιλον, γιατί δεν έχει μάθει να σκέπτεται τη λέξη. Τα γράφει ολόκληρο, ό,τι και να ακούσει. Ναι. Οπότε και μια δύσκολη λέξη να ακούσει, μπορεί να ακούσει τη λέξη ευκοσμία, θα μπορέσει να την γράψει σωστά, γιατί αμέσως αρχίζει και σκέφτεται. Όλο παιδάκι δεν έχει εργαλείο να σκεφτεί. Από εκεί πέρα λοιπόν στα νήπια, το ένα είναι ετυμολογία, είναι όλη αυτή η μουσικότητα, μαθαίνουμε απ' έξω τους μύθους, όλα έχουν τη μουσική τους. Το άλλο είναι να δουν
ωραίες εικόνες, ήδη από την αρχαιότητα το παρατηρούν. Γι' αυτό τους ενδιαφέρει πολύ το κάλος. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν με τα παιδιά τις εικόνες, να δούμε, να γνωρίσουμε την ελληνική τέχνη, να δούμε τα πρόσωπα, να δούμε τα γάλματα, να δούμε τους θεούς σωστούς, γιατί δυστυχώς ακόμα και οι θεοί, θα έχετε παρατηρήσει, έχουν γίνει καρικατούρες στις παιδικές μυθολογίες, είναι όλο αστεία ανθρωπάκια, κάτι μαλλιά, κάτι... κάνουν κακό, δεν βλέπουν τα παιδιά ωραίες εικόνες, δεν βλέπουν το κάλος, ούτε σε παιδικές ταινίες που βλέπουμε πολλές φορές βία πρόσωπα, σκυθρωπά πρόσωπα. Οι αρχαίοι έχουν μέχρι και ρητά που λένε «έθιζε σε αυτόν, είναι μη σκυθρωπών». Δηλαδή, μάθε να μην είσαι σκυθρωπός. Μας το δείχνουν στα γαλματά τους, δεν είναι σκυθρωποί. Ούτε οι θεοί είναι σκυθρωποί. Μέσα από μια εικόνα, λοιπόν, συζητάμε με, τα παιδιά. Ο Θεός των Ελλήνων τι είναι, ο τρομακτικός, σε τρομάζει, πώς είναι τα πρόσωπα των ηρώων, πώς είναι. Βλέπουμε τον Ηρακλή την ώρα που πνίγει το λιοντάρι και είναι ήρεμο το πρόσωπο. Δεν υπάρχει μία ρητίδα, δεν υπάρχει βιότητα, δεν υπάρχει κάτι άγριο πάνω του. Το κάλος δηλαδή, είχαν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το κάλος. Να βλέπουμε ωραίες εικόνες. Η ομορφιά, το κάλος, ναι, η αναλογία, η αισθητική. Ναι, επηρεάζει πάρα πολύ δηλαδή όλη μας την ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο ότι μας ευχαριστεί. Ναι, γι' αυτό έλεγα. Η ψυχολογία μας. Γι' αυτό έλεγα, ρε παιδί μου, όταν φεύγανε από τον Κεραμικό και πήγαινα στην Ελευσίνα, στην Ιερά Οδό, που ήταν γεμάτη αγάλματα, δεξιά και αριστερά παντού αγάλματα. Και νευριασμένος να φεύγεις από το Κεραμικό, μόλις είχες φτάσει στην Ελευσίνα, θα σου τρισχαρούν. Πρέπει να βλέπουν τα παιδιά ωραίες εικόνες, να βλέπουν αυτό το κάλος. Γι' αυτό πρέπει και να επισκέπτονται μουσεία, κυρίως αρχαιολογικά. Οπωσδήποτε, αρχαιολογικά, συλλογές, εκθέσεις. Εκθέσεις. Προσπαθούμε δηλαδή να ζωγραφίζουν, τους δίνουμε γι' αυτό και το βλέπεις όσο μπορούμε κοντά στο αρχαίο, δηλαδή για να ζωγραφίζουν και να βλέπουν τέτοιες εικόνες. Άρα είναι το τι θα ακούσουν τα παιδιά, τι θα δουν και να τους ερμηνεύεις τον κόσμο. Να μάθουν, αυτό είναι κριτική σκέψη. Έχω το γιατί. Mm-hmm. Πάμε και σε τόσο μικρά. Μετά τα παιδάκια από πρώτη δημοτικού ή έκτη, πάντως όταν ξεκινούν πλέον, πάμε στον πρώτο κύκλο, όπως τον ονομάζουμε. Εδώ πλέον είναι επειδή γράφουν κιόλας, ίδια είναι η λογική, με ετυμολογία, με ανάλυση. Εδώ συνομιλούμε, ξεκινούν οι διάλογοι. Mm-hmm. Μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Μιλούν μεταξύ τους, έτσι. Συγκρίνουμε λοιπόν τι άλλαξε. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Λέει χαίρετε, πώς έχετε. Χαίρετε, οφείλει. Καλώς έχομεν. Πώς άλλαξαν. Σχολιάζουμε λοιπόν αν κάτι άλλαξε. Αν είναι καλό να κρατήσουμε κάτι, λένε να κρατήσουμε το επίθετο καλός και κακός ή θα πούμε καλά κακά. Ναι. Επιλογή, δεν απαγορεύουμε τίποτα, αλλά ακούνε το ωραίο, το εύηχο. Καλά τώρα δεν απαγορεύουμε, αλλά άλλο είναι απλά, άλλο είμαι απλά ντυμένος και άλλο είμαι απλώς ντυμένος. Έτσι, γίνονται αυτές οι συζητήσεις, ώστε να μπορεί να επιλέξει το ύφος του, που απευθύνεται, που θέλει να μιλήσει. Λεξούλες λοιπόν στην αρχή, ετυμολογία πολύ και σιγά σιγά μεγαλώνουν τα κείμενα, γιατί θέλουμε να μαθαίνουμε απ' έξω μύθους, ποίηματα, όλα αυτά. Και ασκούν το νου, αλλά είναι και εφόδιο στη ζωή τους. Δηλαδή έχουν μαζί τους ένα μεγάλο εφόδιο, μύθους, ρητά και τι δεν μας άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και όλα είναι ποιοτικά, είναι δοκιμασμένα στο χρόνο. Ανεξάντητα. Να και η Παριζιάννα που τη λέμε εδώ. Να και την περίφημη Παριζιάννα. Παριζιάννα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσε να την πει Κνωσία ή οτιδήποτε άλλο. Έπρεπε να την πούμε Παριζιάννα, ας πούμε. Έλεος. Λοιπόν, διαλεχθόμεν ελληνικός η μέθοδος της Ειρήνης Μαυροπούλου, φρονήν. Η σχολή στο Θησίο, να τη βρείτε. Δώσ' μας ένα τηλέφωνο, ρε παιδάκι, πού μπορούν να βρουν οι άνθρωποι τη σχολή. Είναι νομίζω εύκολο. 210-32-32-370. Ωραία. Είναι εύκολο να πάτε να μάθετε αρχαία ελληνικά για να ακονίσετε το μυαλό σας. Προσέξτε τι σας λέω. Μην καταφεύγετε. Είναι η βιταμίνη του μυαλού. Πάτε και παίρνετε βιταμίνες για το σώμα. Πάρτε και μια βιταμίνη για το μυαλό. Θα δείξω μια, αν φαίνεται στην κάμερα εδώ στο διακτορικό, είναι μια βιταμίνη. Το είπε πραγματικά, το είπε επειδή στην κριτική επιτροπή του διακτορικού ήταν και καθηγητές νευροεπιστήμων και δεν έχει ασχοληθεί με το πολυτονικό, με τα αρχαία ελληνικά. Και έδειξε εγώ μια εικόνα και είπα ακριβώς αυτό. Λέμε αυτό τον εγκέφαλο τον κάνει τόσο ισχυρό. Θα δείτε πόσο, γιατί λέγαμε αυτό που λέμε μουσική, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, δείχνει ότι επηρεάζεται το μεγαλύτερο μέρος του κεφάλου, αυτά τα πολύχρωμες τελίτσες, δηλαδή με το που ακούει. Είναι τα κέντρα του κεφάλου, ναι, που διεγείρονται. Και δεν γίνεται αυτό
με άλλους τρόπους. Δηλαδή να βλέπεις να ενεργοποιείται και το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο. Και επιτυγχάνεται με την προσοδεία που λέμε. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Θα με την μουσική. Ναι. Αλλά μια και είπες, τι εννοούμε πραγματικά, δεν είναι και για τον εγκέφαλο. Οι ενήλικες, αυτό το δίωρο μας λένε ότι τους ξεκουράζει από όλη την εβδομάδα. Περιμένω αυτό το δίωρο που θα ακούσουν Πλάτων, Αριστοτέλη, θα ακούσουν Όμηρο. Και μόνο για και οι λέξεις και τα νοήματα μας βγάζουν από αυτή την πεζή καθημερινότητα. Να μιλήσουμε για αξίες, να μιλήσουμε λίγο για αρετή, να μιλήσουμε για φιλία, να μιλήσουμε για μεγαλοψυχία, γιατί βλέπουμε δίπλα μας αυτή τη μικροπρέπεια όλο και να μας έτσι κατακλίζει. Είναι τόσο ωραίο. Έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι τόσο ωραίο, ευμορφών. Για τις ψυχές στο κάλος μιλάμε, για την ελληνική γλώσσα μιλάμε, για την αρχαία ελληνική γλώσσα μιλάμε, η οποία είναι μία συνεχής και αδιέρετος από τη στιγμή που την γράφει ο Όμηρος και ο Ησίωδος μέχρι τις σημερινές ημέρες, είναι μία η γλώσσα μας. Και όσο την ασκείτε, όσο την τραγουδάτε, όσο την λέτε, τόσο καλύτερα πάνε τα πράγματα για εσάς, για τον εγκέφαλό σας και για τους γύρω σας, γιατί επηρεάζουμε και τους γύρω μας. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα για να τα πούμε όλα αυτά, για να επενθυμίσουμε τα αυτονόητα στους Έλληνες που μιλούν ελληνικά. Είναι αυτονόητο. Ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να τα πούμε. Τι να πω, συνέχεια πρέπει να τα λέμε αυτά. Συνέχεια. Να δείξω και ένα καινούριο έτσι τη σχολή δημιούργημα, η καλλιγραφία, επειδή μιλούσαμε για το κάλος. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχουν εξαντληθεί όλα τα παλιά βιβλία καλλιγραφίας. Μα και αυτό που έχουμε εδώ πέρα τώρα, από τη σχολή σου είναι εδώ πέρα για την καλλιγραφία, ο πίνακας. Με την καλλιγραφία, ε. Ναι. Και έτσι λοιπόν, αφού είδαμε ότι δεν υπήρχε, έχουμε για να μάθουν τα παιδιά μας να γράφουν ωραία γράμματα. Δηλαδή το κάλος ξεκινάει από τα καθημερινά. Και μετά θα φτάσουμε σε πίνακες ζωγραφικής, αλλά να γράψει έστω το όνομά του όμορφα. Καλλιγραφία, καλλιλογία. Για καλολογία, ψάχναμε τα καλολογικά στοιχεία κάποτε. Το κάλος. Έτσι, κάλος. Ψάχναμε το κάλος κάποτε. Σήμερα βλέπετε ασχήμια. Και αν δεν σε ενοχλεί ασχήμια, έχεις ήδη γίνει μέρος της. Μπορείτε να αποδράσετε από αυτές τις ράγες που σας βάζουν. Μπορείτε να κάνετε ένα βηματάκι, να περάσει το τρένο, να φύγει και μετά εσείς να γυρίσετε προς την σπουδαία ελληνική γραμματεία. Κάντε το και μη σταματάτε ποτέ να διαβάζετε τους αρχαίους μας Έλληνες συγγραφείς.